και μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε και σε αυτή την εκπομπή, πάμε λίγο τώρα να πούμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την εστίαση και σε ό,τι αφορά τα πρώτα λουκέτα στον κλάδο της εστίασης. Γεγονός είναι δυστυχώς τα πρώτα μαζικά λουκέτα στον χώρο της εστίασης, η οποία παραμένει κλειστή από τις αρχές Νοεμβρίου και η επανέναρξη λειτουργίας της δεν αναμένεται σύντομα. Κολωνάκι και Γκάζι στην Αθήνα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και καταστήματα σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα στην Ρόδο, είναι περιοχές όπου εντοπίζονται ήδη πολλές επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, οι οποίες έκλεισαν οριστικά. Τα σενάρια για επανέναρξη σύντομα της λειτουργίας του κλάδου πάγωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Βουλή, ενώ οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους κατέστησαν σαφές στην κυβέρνηση ότι η επαναλειτουργία μόνο σε εξωτερικούς χώρους δεν είναι βιώσιμη. Από το γεγονός και μόνο ότι ανανέωσαν το ραντεβού τους με τον Υπουργό Ανάπτυξης για το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, φαίνεται ότι δεν αναμένονται νεότερα σε αυτό το μέτωπο, τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις περιοχές. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στην Καθημερινή ο Γιώργος Καβαδάς, ο Γιώργος Καβαδάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, επικεφαλής ταυτόχρονα και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, περίπου 40 επιχειρήσεις εστίασης, εστιατόρια, καφέ, μπαρ στην περιοχή του Κολωνακίου, κυρίως στις οδούς Σκουφά και Βαλαωρίτου, έχουν κλείσει οριστικά. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στο Γκάζι, κυρίως σε καταστήματα που λειτουργούσαν ως bar ή club και στα οποία ήδη έχουν μπει τα πρώτα ενοικιαστήρια, πάνω από 10, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και εξώσεις. Περί τις 40 επιχειρήσεις του κλάδου έχουν κλείσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ λουκέτα έχουν εμφανιστεί και στην παλιά πόλη της Ρόδου. Οριστικό λουκέτο έχουν βάλει εστιατόρια και στα προάστια της Αθήνας, Χολαργός, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη και Νέο Ψυχικό, παρά το γεγονός ότι αρχικά επιχείρησαν να δραστηριοποιηθούν στην υπηρεσία του delivery, διανομή έτοιμου φαγητού. Τα καταστήματα, ειδικά στην οδό Σκουφά, λειτουργούν κατά βάση τους χειμερινούς μήνες. Το γεγονός ότι έμειναν κλειστά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και στην συνέχεια και τον Νοέμβριο και έπειτα είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν, πρόκειται στην πλειονότητά τους για μικρές επιχειρήσεις τις οποίες δούλευαν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Βεβαίως η οδός Σκουφά βρισκόταν σε σχετική πτώση προ-κορονοϊού, αλλά η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση, επισημαίνει, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, ο γνωστός επιχειρηματίας του κλάδου που δραστηριοποιείται στο Κολωνάκι και στην Μύκονο. Καθοριστικό ρόλο επίσης για το κλείσιμο των καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου είναι τα υψηλά ενίκια του. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως εξηγεί ο κύριος Καβαθάς, μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις 32.000 ευρώ. Η διατύπωση θέσεων πάντως, όπως συνέβη πριν από λίγες ημέρες από τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για επαναλειτουργία της εστίασης μόνο στους εξωτερικούς χώρους δεν βρίσκει σύμφωνο τον κλάδο. Και να πούμε και για τα πρόσθετα μέτρα που ζητούν του χώρου αυτού. Σε άλλη τηλεδιάσκεψη, αυτή την φορά με τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, οι εκπρόσωποι του κλάδου ζήτησαν μεταξύ άλλων επιπλέον στήριξη πέραν της επιστρεπτέας προκαταβολής, κούρεμα των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου εάν η επιχείρηση είναι εντελώς κλειστή και συνέχιση της καταβολής μειωμένου ενοικίου για κάποιο διάστημα μετά την επαναλειτουργία της εστίασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ΕΛΣΑΤ, ο κλάδος της εστίασης για τον μήνα Νοέμβριο είχε κύκλο εργασιών 56,08 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 53,4% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019. Τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τα στοιχεία των ηλεκτρικών συναλλαγών, ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 46%.